Λοιπόν, σήμερα το τρέξιμο δεν μ' άφησε ούτε καν να δω τι έχουμε εδώ πέρα υπόψη μας. Αυτό μόνο μου είχαν δώσει την περασμένη Τρίτη το χαρτί. Θέλει να μας το διαβάσει κάποιος και να σταματάμε κατά διαστήματα να δούμε τι ακριβώς γράφει και τι πρέπει να πούμε. Ποιος θέλει να το διαβάσει. Λέων, εσύ. Θέλεις. Ε. Ποιος. Ποιος άλλο να διαβάσει. Τι σ' αγορεύειν, βούλετε. Θέλει να... Έλα, γεράσουμε. Κάτσε και στην πρώτη σειρά. Ας το άλλο γράμμα, θα το βρούμε. Αυτό είναι παλιό. Αυτό, τι γράμμα είναι αυτό, τηλεγράφημα. Μου το στείλανε, αεροπορικός. Ναι, για διάβαζε, για ράσιμο, να δούμε. Η διάσωση του φυσιολογικού, το δρυμή κατηγορό ενός ψυχιάτρου. Francis Allen, εκδότης Παύλα Τραυλός. Η φύση απεχθάνεται την ομοιογένεια, ενώ λατρεύει την εκεντρική ποικιλομορφία. Σε μια υγιή κοινωνία απαιτούνται όλοι οι τύποι ανθρώπων και σε μια γεμάτη ζωή χρειάζεται ολόκληρη η παλέτα των συναισθημάτων. Ωστόσο, με βάση τα νέα κριτήρια της ψυχιατρικής διάγνωσης, σε λίγο δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να μην θεωρείται ψυχικά ασθενής. Πιθανότατα κάτω από την ομπρέλα, σε εισαγωγικά, του DSM Παύλα S, μάλλον το DSM είναι το εγχειρίδιο που έχουν οι ψυχίατροι παγκοσμίως για να ορίζουν ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος και ποιος δεν είναι. Ναι. Κάτω από αυτή την ομπρέλα θα στηβαχτούν όλα τα κεντρικά, τα απίθαρκα. Αυτά τα γράφει ψυχίατρος, ε. Πες μας στην αρχή τον τίτλο. Έχει ένα τίτλο επάνω. Η διάσωση του φυσιολογικού. Ναι, ποιος το γράφει. Η διάσωση του φυσιολογικού DSM-5. Το δρυμή κατηγορών ψυχιάτρου του Francis Allen. Είναι MD αυτός. Προφανώς είναι... Ναι. Έχει μάστερ. Ναι. Κάτω από αυτή την ομπρέλα θα στηβαχτούν όλα τα κεντρικά, τα απίθαρχα και τα πολιτικώς ανένταχτα άτομα. Το 1987 ο Άλεν Φράνσις, διακεκριμένος ψυχίατρος με μεγάλη επιρροή στην ψυχιατρική κοινότητα, ορίστηκε επικεφαλής της ομάδας κρούσης για τη συγγραφή του DSM-4, της βίβλου, σε εισαγωγικά, των ψυχιάτρων, που χαράζει τον κρίσιμο διαχωρισμό ανάμεσα στο φυσιολογικό και την ψυχική ασθένεια. Το 2010 αρνήθηκε να αναμειχθεί στο DSM-5. Μετά από 20 χρόνια συνεισφοράς στις αναθεωρημένες εκδόσεις του DSM, γνώριζε τους κινδύνους που κρύβονταν σε κάθε έκδοση. Οι νέες υποκατασκευή ψυχικές διαταραχές θα δημιουργήσουν εκατομμύρια νέους ασθενείς σε εισαγωγικά, ενώ οι φαρμακοβιομήχανοι θα... Τι λέει, θα αποθησαυρίσουν εκατομμύρια. Στην Αμερική καθώς και στην Ελλάδα, η ψυχιατρική διάγνωση βασίζεται κυρίως στο DSM-5. Μόλις κυκλοφόρησε το 2000... Η δεύτερη σελίδα είναι λευκή. Ναι. Προχώρησε. Ναι. Μόλις κυκλοφόρησε το 2013 μάλλον, δεν φαίνεται καλά το τελευταίο νούμερο, χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν εναντίον του, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο έδωσαν στο θέμα μεγάλες διαστάσεις. Ο Άλεν Φράνσις αποκαλύπτει το αυγό του φιδιού, σε εισαγωγικά. Η αγωνία του για την διάσωση του φυσιολογικού και του ανθρωποκεντρικού μοντέλου προσέγγισης στη ψυχιατρική τον οδήγησαν να γράψει αυτό το βιβλίο Παύλα Καταγγελία, από την παρουσίαση στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Για τη διάσωση του ανθρωποκεντρικού, της ανθρωποκεντρικής υγείας. Αυτό θέλει να διασώσει. Διαμαρτύρεται προς αυτό που γίνεται βέβαια, που θέλουν να μας αρρωστήσουν ακόμη περισσότερο από όσο είμαστε άρρωστοι, αλλά δεν πρόκειται, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ανθρωποκεντρική υγεία, αλλά η χριστοκεντρική. Η ανθρωποκεντρική είναι αυτή που θεωρούσε μέχρι πρότινος η Ευρώπη. Τώρα έπαψε να τη θεωρεί αυτή, γιατί η Ευρώπη είναι Θεός. Είναι θεά Ευρώπη.
είναι θεότης. Και ξέχασαν μόνο κάτι, ότι ο Θεός δεν αλλάζει από εποχή σε εποχή, γιατί το τέλειο δεν γίνεται τελειότερο. Και αυτές οι θεότητες που κάθε τόσο αλλάζουν αποδεικνύουν μόνο με τις αλλαγές αυτές το πόσο ανθρώπινες επίνειες είναι. Όπως επίσης και οι πολιτικές. Όταν ακούτε ότι θα κάνουμε αλλαγή, σημαίνει ότι ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι είχατε κάνει και τώρα συνεχίζετε πάλι αυτό που σας κατεβαίνει τώρα να κάνετε. Τι θα πει αλλαγή? Θα αλλάξω αυτό που κάνω? Και τι είναι ο λαός δηλαδή για να κάνουμε πειράματα? Πότε θα πετύχουμε? Και πότε θα πετύχουμε? Και θα ζούμε εμείς να πετύχουν αυτοί? Όχι. Άρα λοιπόν δεν μας χρειάζονται τα ανθρωποκεντρικά εμάς. Εμάς μας χρειάζονται τα θεοκεντρικά, τα χριστοκεντρικά. Και αυτό που λέει στην αρχή ότι πάνε να μας βγάλουν όλους άρρωστους. Είμαστε όλοι άρρωστοι, αλλά όχι με τα κριτήρια του DSM, του εγχειριδίου, του ψυχιάτρου. Διότι σύμφωνα με το DSM, ο Άγιος είναι άρρωστος. Γιατί δεν είναι σύμφωνος με το μοντέλο της Ευρώπης και κυρίως δεν είναι ανεμόμυλος να αλλάσει κάθε φορά που αλλάζει και το εγχειρίδιο. Τι είναι μόδα τελικά η ψυχιατρική? Να αλλάζουν τα φορέματα, να αλλάζουν τα κοστούμια, να αλλάζουν οι εμφανίσεις γενικώς, το design που λένε τώρα οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι η υγεία. Να βρίσκουμε κάθε φορά δηλαδή ένα μοντέλο που πρέπει να προσαρμοστούμε. Τι είναι η υγεία? Η υγεία γιατί δεν έχει ένα εγχειρίδιο που κάθε 5-10 χρόνια να αλλάζει? Γιατί δεν διερωτώμεθα? Δεν υπάρχουν ερωτήματα πλέον στους ανθρώπους. Γιατί σαφώς δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτού του είδους τους επιστήμονες. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αν ετίθεντο τα ερωτήματα όμως, θα φαινόταν η χυμνότητα αυτών των τάχα επιστημόνων, γιατί δεν θα μπορούσαν να απαντήσουν. Η ψυχιατρική τελικά είναι ιατρική ή δεν είναι? Είναι πολιτική? Είναι ηθοποιία? Είναι μόδα? Τι ακριβώς είναι? Διότι τα εγχειρίδια αλλάζουν κάθε 5-10 χρόνια, 15. Φτάσαμε από το 52 μέχρι τώρα στο 5ο εγχειρίδιο, 5η έκδοση, η οποία 5η έκδοση διαφέρει από τις άλλες 4. Γι' αυτό έγινε. Λοιπόν, τι είναι εδώ? Γιατί η ιατρική δεν έχει 5 εκδόσεις από το 52 και μετά? Η ιατρική τι έχει, τι εκδόσεις έχει? Έχει πάνω σε μία ασθένεια μία φαρμακευτική πρόοδο. Και σου λέει ότι αυτό το φάρμακο είναι πιο δραστικό και δεν χρειάζεται να έχεις και γερό στο μάχη να το πάρεις, όπως παλιότερα που υπήρχαν δραστικά φάρμακα φεριπίν για τους ρευματισμούς. Δραστικότατα, έπαιρνε ένα χαπάκι και παίρνε και αμέσως. Αλλά έπρεπε να έχεις γερό στο μάχη, αλλιώς το τίναζε στον αέρα. Και συνήθως αρθρητικά έχουν άνθρωποι κάποιας ηλικίας. Σπάνια να έχουν νέοι. Οπότε και το στομάχι των ανθρώπων αυτών δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το να βρεις λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο να κάνει καλό στους ρευματισμούς και να μην βλάπτει το στομάχι, αυτό είναι πρόοδος. Αλλά δεν είναι εξέλιξη και αλλαγή στο χαρακτηρισμό των ασθενειών, αλλά είναι πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενειών. Αυτή είναι η ιατρική.
Λοιπόν, βρήκες κάποιο φάρμακο που βοηθάει μια νευρολογική πάθηση. Μάλιστα, καλώς. Μη μου λες ότι η πάθηση αυτή είναι υγεία. Έχω φυλάξει και θα σας το φέρω κάποια μέρα, αλλά ήθελα να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το κύκλο για να δείτε με παραδείγματα πλέον, πέραν από αυτά τα βιβλία. Είδατε αυτό το βιβλίο τώρα που διαβάσαμε μια περίληψη, είδατε και το άλλο που το είδαμε πιο, από πιο κοντά, του Κυπρίου, του Παπαδόπουλου το βιβλίο, για το πώς διαμαρτύρονται ήδη οι ίδιοι ψυχίατροι για το ότι τελικά η επιστήμη τους γελιοποιείται, πολιτικοποιείται και γίνεται μέσον πλουτισμού κάποιων και κυρίως των φαρμακοβιομηχανιών. Λοιπόν, αυτό που σας έχω φυλάξει για έκπληξη είναι ότι η κατάθλιψη, λέει, μη σας δημιουργεί, λέει, προβλήματα. Είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό. Τελικά, το να είναι κανείς υγιής είναι το πρόβλημα. Ναι, είναι προβληματικός. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό. Διότι δεν θα μπορεί να ζήσει σε έναν κόσμο που όλοι οι άρρωστοι θα θεωρούνται υγιείς. Φαντάζεστε έναν τέτοιον άνθρωπο. Ναι. Για τις φαρμακοβιομηχανίες είναι ξεκαθαρισμένο. Οπότε τι κάνουμε τώρα. Πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Για να συλλογιστούμε λίγο, γιατί με βλέπετε επιμένω, μιλάω, αλλά θέλω να μιλήσετε κι εσείς. Γιατί πολύ συχνά ακούω αυτό τον καιρό. Ναι, βλέπουμε και ένα ψυχίατρο, βλέπουμε και έναν ψυχολόγο, βλέπουμε και ένα αυτό. Και ρωτάω, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τι σας είπε παραπάνω από αυτά που λέει ο πνευματικός. Ναι, λέει, ασχολείται, λέει, και μιλάμε. Δηλαδή θέλουμε έναν άνθρωπο να μας μιλάει. Αυτό θέλουμε. Να πληρώνουμε έναν άνθρωπο για να μας μιλάει. Να μας λέει τι δηλαδή. Και επειδή θα μας μιλάει, θα μας λύσει τα προβλήματά μας. Συναισθηματική συντροφιά θέλουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Δεν θέλω... Βλέπω ότι δεν θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε. Και μην πει ένα, όχι, εγώ θέλω, ναι. Αυτός που δεν θέλει πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θέλει και γιατί δεν θέλει το άλλο. Ορίστε. Θέλω να μου πείτε ελεύθερα, να μου πείτε να ανοίξετε την καρδιά σας, όχι να εξομολογηθείτε προσωπικά. Δεν είμαι υπέρ της κοινής εξομολογήσεως, ούτε η Εκκλησία μας. Αλλά να μιλήσετε καθαρά, είτε για αυτό που πιστεύετε εσείς, είτε για αυτό που πιστεύει το άμεσό σας περιβάλλον, διότι αυτά που συζητάμε εδώ ακούγονται και παραπέρα και απασχολούν ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να με διαψεύσετε, να μου πείτε, «Πάτερ, βρίσκουμε αυτό και εκείνο». Σας λέω και πάλι, για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση συμφωνώ απολύτως. Βεβαίως χρειάζονται οι γιατροί όμως, όχι οι ψυχολόγοι. Και επίσης χρειάζονται οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, ιδίως οι άνθρωποι που πιστεύουν, οι επιστήμονες που πιστεύουν, για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν και δεν πλησιάζουν την Εκκλησία. Για αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να αποτελέσουν μια γέφυρα μεταξύ της ιατρικής αυτής που ασκούν με την Εκκλησία. Συζητώ για αυτούς οι οποίοι έχουν σχέση με την Εκκλησία, έχουν πνευματικό που ξέρει από αυτά τα πράγματα και όμως θέλουν, πέρα από τα φαρμακευτικά, να βοηθηθούν από ένα τέτοιο γιατρό. Αυτό θέλω να μου πείτε.
με κάθε, ας πούμε, να είστε αδυσόπιτοι στις ερωτήσεις, στις ενστάσεις, στις αντιρρήσεις σας. Γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ορίστε. Εγώ σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άρρωστος, ας το πάρουμε από την αρχή, και ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι άρρωστος, φαντάζομαι, το αισθάνεται. Δεν είναι κάτι που πρέπει να του πει ο Θεός ή δεν ξέρω ποιος. Και το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει είναι να προσπαθήσει να βρει τον τρόπο που θα γίνει καλά. Πόσο μάλλον όταν είσαι στην εκκλησία, λέω τώρα, και λες, θέλω να γίνω καλά. Τι έχω, δεν έχω βέβαια πόνο στο, ξέρω εγώ, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση και σύνδεση με τα της ψυχής μας και τα πνευματικά μας, αλλά πες ότι δεν το σκέφτεται έτσι. Και έχω αυτή την κατάθλιψη. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω. Θέλω να γίνω καλά, θέλω να τη βγάλω την κατάθλιψη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχω ζήσει, έχω δει και μάλιστα σήμερα κάπως είχα μια συζήτηση, που ενώ γκρινιάζουν για αυτό το πράγμα, το θέλουν στην ουσία, γιατί τους δίνει μια διέξοδο, ένα πάτημα στη ζωή τους να ασχοληθούν με κάτι. Και αυτό το κάτι είναι αυτός τους. Ας ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ας πούμε έναν άλλον που... Ναρκισισμός εν εταίρα μορφή. Ναρκισισμός, μαζοχισμός, δεν ξέρω τι είναι. Όχι μαζοχισμός. Δεν είναι. Σαδισμός εις βάρος των άλλων. Σαδισμός ήθελα να πω εις βάρος των άλλων. Σωστά, σωστά. Όχι. Ναι. Λοιπόν, οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια αίσθηση ότι θέλουν να γίνουν καλά και θέλουν να βγουν από την κατάθλιψη και βρίσκονται μέσα... Όποιος θέλει να γίνει καλά, γίνεται. Μα αυτό δεν είναι. Γράψτε το κάπου αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδάκι. Το κλειδί είναι αυτό. Όποιος δεν θέλει να γίνει καλά, δεν θα γίνει. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Θεός ρωτάει, θέλεις υγιείς γενέστε. Ή θέλεις να ζητιανεύεις εδώ να σε λυπούνται οι άνθρωποι. Μην κάνεις καλά Κύριε, γιατί θέλω εγώ να ζητιανεύω. Άμα περπατάω πώς θα με βοηθήσουν. Γιατί εγώ αγαπάω τα χρήματα, δεν αγαπάω το περπάτημα. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει γι' αυτό. Υπάρχει βέβαια, το ζω, το βλέπω. Απροτιμάς τα λεφτά από το περπάτημα. Γελάτε σε όλα. Αυτό όμως, αλλά είναι αληθινό. Αυτό γίνεται. Για γέλια είμαστε. Εχθές άκουγα μία, στο ραδιόφωνο μία εκπομπή που ήταν του Αγίου Πορφυρίου, γιατί έχουν τώρα πολύ για τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος μιλούσε για την κατάθλιψη. Όταν λοιπόν πήγε κάποιος εκεί και του έλεγε κάποια πράγματα, ότι έχω αυτό και αυτό, του λέει, παιδί μου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Έλεγε αυτός, να αισθάνομαι έτσι, δεν μπορώ, όλα μου φταίνε, είμαι δυστυχισμένος, δεν είναι εκείνο, δεν το άλλο. Λέει, ξέρεις, λέει, τι σου φταίει. Τέλος πάντων, μετά από πολλά που ίσως και αυτός δεν καταλάβαινε τον Άγιο Πορφύριο και προσπαθούσε ο Άγιος Πορφύριος να του ανοίξει την ψυχή του και να του ξεκλειδώσει όλα αυτά, λέει, καταλαβαίνεις ότι η κατάθλιψη είναι... δαιμονιώδης κατάσταση. Δηλαδή είναι, αν το θυμάμαι καλά, ότι είναι του δαίμονα αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει και σε διαπερνάει μέσα σου. Θα πρέπει και να... γιατί υπάρχει ο δαίμονας, επειδή είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Όχι, επειδή... Γιατί. Νομίζω ότι τι δικαιώματα δίνει ο καθένας μας στο διάβολο. Γιατί μην το πάρουμε έτσι. Είναι του δαίμονα, έχεις δαιμόνια, ναι. Άρα δεν ευθύνομαι. Δεν ευθύνεις εσύ. Γιατί ακούνε και διαβάζουν τον Άγιο Πορφύριο, αλλά και καταλαβαίνει ο καθένας έτσι. Ό,τι θέλει. Σωστό, σωστό. Όταν σου λέει ένας Άγιος ότι είναι το δαιμόνιο αυτό και καταλαβαίνεις εσύ ότι κάποιος σου έχει κάνει μάγια, γιατί πράγμα. Σε μισή και ψάχνεις την κουνιάδα σου και το γαμπρό της θείας σου για να δούμε τι θα γίνει η γιαγιά της αδερφής σου. Δεν βγαίνει πέρα. Δεν βγαίνει. Δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να του δώσεις να καταλάβει, αλλά αν θέλει να καταλάβει. Αν δεν θέλει και αν δεν μπορεί να καταλάβει, το δεν μπορεί, δεν ξέρω πόσο κλειδωμένο και αυτό το δεν μπορεί. Πρέπει να θέλεις, να ανοίξεις,
να αφήσεις τον άλλον να μπει μέσα αυτό που έχει. Έχετε διαβάσει το ποίημα του Καβάβ για τους βαρβάρους? Άμα δεν υπάρχουν βάρβαροι, τότε τι θα κάνουμε εμείς? Ποιον θα κυνηγάμε? Άρα είναι δικό του καθένα. Ποιον θα κυνηγάμε άμα δεν έχουμε βαρβάρους? Γι' αυτό να έχουμε βαρβάρους, να έχουμε και θέμα. Ορίστε. Παπούλη, ωστόσο, αυτά είναι όλα σωστά. Ποια? Όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ. Ωστόσο, όλα είναι σωστά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν ψυχές που είναι πιο ευαίσθητες και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν έτσι τα πράγματα. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη σαν πιο εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, αυτά που λέει ο Θεός να αντιμετωπίσουμε είναι πιο βαριά από την κατάθλιψη? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ναι, τι λέτε, οι ευαίσθητες ψυχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τι? Δεν την ξέρω, κατάθλιψη. Επειδή έχω μία πνευματική αδελφή, την έχω χρόνια, ας πούμε. Ναι. Και είναι μεγαλύτερη από μένα, 10 χρόνια μεγαλύτερη μου. Και έχει κοπέλα παντρεμένη. Μάλιστα. Και είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή. Τι μητέρα είναι? Και κόρη είναι έτσι, δηλαδή. Έτσι. Μοιάζουν. Ναι, γιατί, γιατί επιλέξανε και η μητέρα και η κόρη το ίδιο. Ναι. Επιλέξανε. Αυτή είναι η επιλογή τους. Αυτό που επιλέξανε τους είναι πιο εύκολο. Εσείς υποφέρετε. Γι' αυτό εγώ συνιστώ εδώ και χρόνια σε πολλούς. Ποτέ να μην υποφέρεις περισσότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα. Γιατί εσύ υποφέρεις και αυτός έχει βρει τον τρόπο να ζει άνετα με αυτό το πρόβλημα που σου δημιουργεί εσένα τέτοιο βάρος που σου κόβει το ύπνο σου. Να τον λυπάσει. Αυτός κάνει τη δουλίτσα του, έχει βρει τρόπο και βολεύεται. Και εσύ βουρλίζεσαι. Ποτέ μην υποφέρετε περισσότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον τάχα πάσχοντα. Ποτέ. Ο τρελός με την τρελίτσα του κάνει τη δουλίτσα του. Τη δουλίτσα του κάνει. Κάντε κι εσείς τη δική σας τη δουλίτσα. Να φανταστείτε πόσο έχει ξεστρατήσει η ιατρική. Σας λέω μόνο τούτο. Ότι ο Φρόιντ, ο οποίος έχει πολλά λάθη, αλλά και αρκετά σωστά, είναι ο πιο, δηλαδή αυτός που εισηγείται την πιο υγιά ψυχιατρική εν σχέση με αυτή που συζητούμε. Δηλαδή η σημερινή ψυχιατρική είναι τόσο μακριά από την ψυχιατρική του Φρόιντ, ώστε μπορούμε να πούμε ότι ας επιστρέψουμε στον Φρόιντ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μόνο αυτό σας λέω. Ακούστε λοιπόν, ο αντίποδας του Φρόιντ στη γενική αυτή, ο Κρέπελιν, λέει, ενώ ο Φρόιντ λέει ότι πρέπει να εξετάζουμε τις αιτίες. Πρέπει να εξετάζουμε την αιτία, για ποια αιτία πάσχει ο καθένας. Να βρούμε τον λόγο, δηλαδή, που τον κάνει τον άνθρωπο να πάσχει. Ο Κρέπελιν, που εκφράζει μια μεγάλη, ας πούμε, ομάδα, που ίσως από αυτόν δημιουργήθηκε αυτό το πνεύμα, λέει ότι πρέπει να κάνουμε περιγραφική ταξινόμηση. Δηλαδή, περιγράφοντας τα συμπτώματα της ψυχικής ασθενείας, να κατατάσσουμε τους ανθρώπους σε ομάδες. Με αυτό ούτε στην κλασική ιατρική, στην ιατρική τη σωματική, δεν παρατηρείται, δεν αληθεύει. Πολλοί παρουσιάζουν το ίδιο σύμπτωμα και έχουν άλλη αιτία και άλλη ασθένεια ακόμη.
Εδώ υπάρχει Πάρκινσον, που ο άνθρωπος γίνεται άγαλμα. Και το Πάρκινσον το ξέρουμε εμείς σαν τρέμουλο. Δεν μπορεί να πιάσει, να κρατήσει ένα φύλλο χαρτί χωρίς να τρέμει. Και υπάρχει Πάρκινσον, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μέχρι που καθυλώνεται. Και είναι η ίδια ασθένεια, άλλο σύμπτωμα όμως. Δεν θα κοιτάξεις λοιπόν την αιτία για να δεις πώς διαφοροποιούνται τα πράγματα. Και αν ήμουν γιατρός θα μπορούσα να σας πω χιλιάδες τέτοια περιστατικά που άλλη ασθένεια παρουσιάζει το ίδιο σύμπτωμα με μια τελείως διαφορετική ασθένεια. Στον ίδιον άνθρωπο ίσως ή και σε άλλους ανθρώπους. Πώς γίνεται με την περιγραφική λοιπόν αυτή η μέθοδο να αληθεύομαι, αφού δεν μπορείς να αληθεύεις στο σκέτο κρέας? Θα αληθεύσεις στο νευρικό σύστημα, στις εγκεφαλικές λειτουργίες που συνδέονται άμεσα με την ψυχή? Και όλο το σώμα βέβαια συνδέεται με την ψυχή, αλλά ιδιαιτέρως αυτό το κορυφαίο μέρος του σώματος που είναι το νευρικό σύστημα. Ακούστε τι λέει ο Κρέπελιν. Είναι και από αυτό βγήκε ένα νεοκρεπελιανό μανιφέστο τρόποντινα. Η ψυχιατρική θα πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες επιστημονικές μεθοδολογίες και να θεμελιώνει την κλινική πρακτική της στις επιστημονικές γνώσεις. Σύγχρονες επιστημονικές μεθοδολογίες, την κλινική πρακτική, ποιος την καθορίζει? Τι θεωρούμε κλινική πρακτική? Αυτό που περιγράφουμε ή την αιτία που κρύβεται πίσω από κάθε άνθρωπο? Και αν κάθε άνθρωπος έχει μια δική του αιτία που πρέπει να τη βρεις, τι αξία έχει αυτή η μέθοδος? Τι πρακτικά αποτελέσματα έχει, αφού εσύ ασχολείσαι μόνο με το φαινόμενο, όχι με τα υποφαινόμενα, με τα ενδότερα, με τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπων που ασχολείται ο Θεός και η Εκκλησία. Η ψυχιατρική θεραπεύει ασθένειες, λέει. Οι ασθενείς έχουν ανάγκη από θεραπεία ένεκα ακριβώς της ψυχικής τους ασθένειας. Τι μας λες? Μας είπες τώρα ότι το αλάτι είναι αλμυρό. Το ξέραμε αυτό. Ναι. Αυτό όμως που λέει ότι η ψυχιατρική θεραπεύει ασθένειες, οι ασθενείς έχουν ανάγκη από θεραπεία, οι ασθενείς από τι πάσχουν, ξέρουν? Πάνε εκεί και τους λέει ο ψυχίατρος. Λέει, δεν αισθάνομαι καλά, έχω αυτές τις διαταραχές, έχω αυτά τα προβλήματα στο σπίτι μου. Ναι, πάρε από αυτό το φάρμακο να γίνεις καλά. Αφού είμαι γιατρός πρέπει να σε κάνω καλά, δεν γίνεται. Ήρθες εδώ, θα γίνεις καλά. Πώς θα γίνεις καλά? Θέλεις να γίνεις καλά? Θέλω. Από τι πάσχεις? Πώς οι ψυχίατροι ρωτάνε αυτούς που πλησιάζουν, από τι πάσχεις παιδί μου? Από τι θέλεις να γίνεις καλά? Έχω κατάθλιψη. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι έχεις κατάθλιψη? Πού το έμαθες αυτό? Την Αγία Γραφή το έμαθες? Κατάθλιψη. Τι είναι? Τι πάθεις, δηλαδή τι ακριβώς έχεις? Λέει, στενοχωρούμε.
Δεν είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου? Όχι. Τι σου φταίει? Έχεις στενά παπούτσια? Δεν έχεις ρούχα? Δεν έχεις χρήματα? Δεν έχεις αυτό, δεν έχεις εκείνο? Τι ακριβώς έχεις? Δεν ξέρω τι έχω. Όχι, όλα καλά είναι στο σπίτι. Όλοι καλοί. Με αγαπούν όλοι. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω τι έχω. Αφού δεν ξέρεις τι έχεις, πώς ξέρεις ότι έχεις κάτι? Δεν ξέρεις τι έχεις. Είναι σίγουρο ότι έχεις? Σε κοιτάει λοιπόν. Και το πιθανότερο είναι ότι φεύγει και σου λέει, δεν με καταλαβαίνει αυτός. Γιατί εμένα με κατάλαβε. Με κατάλαβε εμένα. Αυτά που είπα. Για πέστε μου, γιατί κι εγώ να μην πω ότι δεν με καταλαβαίνουν? Και μάλιστα δεν με καταλαβαίνει ενώ εκείνος χρειάζεται να με καταλάβει. Δεν με καταλαβαίνει. Εσύ πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις δηλαδή? Ξέρεις πώς είναι ο άνθρωπος ο υγιής? Ναι, αυτό να του πάνε όλα καλά. Α, είσαι και ο Κουτσομπόλης. Παρατήρεις τον καθένα. Βέβαια. Γι' αυτό έχεις κατάθλιψη. Αφού κοιτάς με αγχωρλωμένα μάτια τον καθένα, τον περνάς από τη ζυγαριά ακριβίας να δεις μήπως έχει μισό δράμι χαράς παραπάνω από σένα, πώς θα χαρείς εσύ? Αφού εσύ κοιτάς ποιος δεν χαίρεται για να χαρείς. Κάποτε μου είπαν ότι με πήρε, λέει, μια φίλη μου και μου λέει, σε πήρα, λέει, που ξέρω ότι έχεις τόσα προβλήματα, να μου πεις τα βάσανά σου να ανακουφιστώ λίγο. Ακούτε? Αυτοί είμαστε, παιδί μου. Θα γίνουμε καλά? Ποιος γιατρός θα μας κάνει καλά? Εδώ ο Θεός δεν μας κάνει καλά. Δεν μας κουμαντάρει. Δεν μας παλεύει, δεν μας αντιμετωπίζει. Είμαστε πολύ άτιμη ράτσα. Ακούς, θα σε πάρω τηλέφωνο που ξέρω ότι είσαι μέχρι το λαιμό, μέχρι το κεφάλι, βουτυγμένο στα προβλήματα, για να πάρω κουράγιο. Μπράβο. Δηλαδή, σε βουλιάζω εσένα για να επιπλέψω. Και μετά μου λες να μην έχεις κατάθλιψη. Είναι δυνατόν? Και υπάρχει γιατρός που θα σε κάνει καλά? Όχι. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός να σε κάνει καλά. Γιατί εσύ πρέπει να γίνεις χειρότερα. Έτσι λέει ο Θεός. Λοιπόν, προχωρούμε εδώ. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του φυσιολογικού και του παθολογικού, λέει το νεοκρεμπελιανό μανιφέστο. Υπάρχουν ψυχικές ασθένειες καθαρά οριοθετημένες, διαχωρισμένες η μια από την άλλη. Είναι το καθήκον μιας επιστημονικής ψυχιατρικής, όπως και στις άλλες ιατρικές ειδικότητες, να διερευνά τα αίτια, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας. Υπάρχουν ψυχικές ασθένειες καθαρά οριοθετημένες η μια από την άλλη? Ποιος το είπε αυτό? Μόνο ένας άσχετος μπορεί να το πει. Ποιος τις οριοθέτησε? Η ψυχίατρη. Πας, σου λέει, είσαι μανιοκαταθλιπτικός. Έχεις ιδιοληψία. Έχεις αυτό. Κάτσε, ρε άνθρωπε. Καρδιογνώστης είσαι. Πώς με κατάλαβες, ρε γιατρέ, αμέσως? Σε μια κόλλα χαρτί με τύλιξες? Μα είναι αυτές οι κατηγορίες. Θυμάστε πώς συντάσσονται αυτές οι βεβαιώσεις για τα μικρά παιδάκια του δημοτικού? 15 λογοθεραπείες,
4 σωματικές ψυχοθεραπείες, 8 ατομικές, 3 οικογενειακές. Όπως είπαμε, όπως λέγανε οι μάγισσες, 3 αγιασμούς, 3 εξορκισμούς, 3 ευχέλαια, για να τα έχουμε καλά και με την Εκκλησία, να μην μας κυνηγάει και να ερχόσαστε και τις μάγισσες. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτή η κατηγοριοποίηση? Είναι επιστήμη? Είναι οριοθετημένες οι ψυχικές ασθένειες? Ναι, είστε σίγουροι? Και όταν του πεις γιατί τότε αυτός και αυτός έχει αυτές τις εκδηλώσεις, λέει αυτά είναι φωτεινά διαλύματα. Και γιατί να μην είναι σκοτεινά διαλύματα τα άλλα και είναι φωτεινά αυτά? Γιατί δεν είναι αυτά φωτεινά, που πολλές φορές συμβαίνουν και έχουν και τακτικότερα και έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια? Γιατί να μην πεις ότι έχει σκοτεινά διαλύματα αυτός και λες ότι έχει φωτεινά διαλύματα γιατί είναι άρρωστος? Αυτή τη ζυγαριά ποιος την έδωσε? Μόνο αν είσαι Άγιος και καρδιογνώστης μπορείς να τα λες αυτά. Δεν μπορεί επειδή είσαι γιατρός, ψυχίατρος να τα λες. Πρώτα απ' όλα, αν είσαι καλός γιατρός, καλός ψυχίατρος, θα ξέρεις ότι από τους 100 που σου επισκέπτονται, οι 80 παραμένουν όπως ήρθανε. Και λέω επί 20, να μην πω 90 και πάνω. Και το 10 είναι που δεν έπρεπε να πάνε στον ψυχίατρο καθόλου. Απλώς θέλανε έναν άνθρωπο να τους βάλει μια τάξη στη σκέψη τους. Ακούω, γιατί εγώ ακούγομαι λίγο περίεργος για την εποχή. Δεν σας βλέπω να με αντικρουτορίστε, κυρία Λίζα. Στην ασθένεια και στο προβληματικό. Δηλαδή, εγώ αυτό βλέπω και στην καθημερινή επιστημονική δραστηριότητα, ότι υπάρχει μια έμφαση σε όλο αυτόν τον κύκλο και στους ψυχολόγους, σε εμάς και στους ψυχιατρούς. Υπάρχει, δηλαδή, και καταρχάς και η επικοινωνία. Πας να μιλήσεις, το βιώνω πολύ συχνά και γι' αυτό δεν μου αρέσει συχνά να αναφέρομαι ότι είμαι ψυχολόγος. Εσείς αγανάχτείτε με αυτούς. Με αυτή την τακτική. Αυτό σας λέω. Υψώνετε σημαία και λέτε πού πάμε. Βεβαίως, έχω κάνει και μια συγκεκριμένη έρευνα πολυετή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πέστε μας μερικά πράγματα. Ναι, γιατί σε κάθε μου επικοινωνία ήταν το «κοίταξες έτσι, ας σήμερα έχεις, ας πούμε, σε μένα προσωπικά σου συνέβη κάτι». Δηλαδή, υπάρχει μια διήθηση ότι κάτι έχει προβληματικό ο άνθρωπος που επικοινωνείς μαζί. Δεν έχεις εσύ, έχει ο άλλος. Ναι, δηλαδή, πάντοτε έχουμε την εντύπωση ότι αυτός που επικοινωνεί μαζί μας είναι ο προβληματικός. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν μας περνάει από το νου ότι μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αλλά είναι αυτός ο προβληματικός. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έμφαση στην ασθένεια και στο πρόβλημα και στο να δούμε αυτό που είπατε πολύ σοφά, στο σκοτεινό κομμάτι. Ναι. Αυτό ποιο είναι το σκοτεινό? Υπήρξε πάντα μια δική μου, μέσα σε εισαγωγικά, ερώτημα, κόμμα επανάσταση. Και γι' αυτό. Έτσι. Μπράβο. Χαίρομαι που τα ακούω. Ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό και συχνά δεν ονομάζω, ας πούμε, παρά μόνο τους τομείς που με αφορούν. Και πάντα και στο νοσοκομείο που εργάζομαι είμαι με ένα φάκελο που μπροστά είναι η Παναγία και η Αγία Φιλοθέα. Θέλω να σας πω δύο εικόνες. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που με ρωτάνε χαίρονται όταν μιλάμε αμέσως μετά για την... Και στις όλες μου τις επικοινωνίες αυτό που τους βοηθάει είναι όταν αγγίζω, ασφαλώς δεν γνωρίζω, αλλά αγγίζω τη σπουδαιότητα της εκκλησίας, του εκκλησίας μου. Έρχεται η κουβέντα αυθόρμητα, χωρίς να... Και στο θετικό, δηλαδή αυτό που έχω δει που βοηθάει πολύ τους ανθρώπους είναι αυτό που χαρίζει η εκκλησία, που είναι η χαρά. Εγώ αυτό βλέπω στην επιστημονική. Και η σοφροσύνη. Ναι. Γιατί η τρέλα είναι αυτή, να χάσεις τη σοφροσύνη σου. Δεν υπάρχει σοφροσύνη. Αλλοφροσύνη υπάρχει. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ναι. Και όπως πολύ σοφά είπατε, δεν υπάρχει επίσης στο χώρο αυτό ερωτήματα και συγκεκριμένες μελέτες. Τι είναι υγεία? Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σοφό. Ποιος θα την ορίσει την υγεία, αν όχι ο Θεός? Ναι.
που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και λέει, καταλήγουν εδώ ότι το αντικείμενο εκτίμησης των ψυχιάτρων θα πρέπει να κατευθύνεται προς τα βιολογικά στοιχεία της ψυχικής ασθένειας. Θα πρέπει να κωδικοποιηθούν τα διαγνωστικά κριτήρια και να νομιμοποιηθούν και να καταστούν έγκυρα μέσα από έρευνες τέτοιου είδους περιγραφικής τακτικής δηλαδή. Πρέπει να φακελώσουμε δηλαδή τους ανθρώπους και να πούμε ότι αυτό ακριβώς είναι που μας χρειάζεται. Και αυτό είναι που είναι το κλειδί για τη διάγνωση της παθήσεως. Τα βιολογικά αίτια. Ακούτε. Δηλαδή, μόνο σώμα είναι ο άνθρωπος. Το DNA, η κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα τι είναι? Κρεατική κληρονομικότητα. Δηλαδή είσαι άνθρωπος εσύ που κάνεις επαναστάσεις και λες ότι είσαι αυτεξούσιος και λες και ελεύθερος κιόλας, που ελεύθερος είναι μόνο ο Άγιος, να λες τόσο μεγάλες κουβέντες ενώ πιστεύεις ότι είσαι δέσμιος του DNA και της κληρονομικότητός σου. Πού πας ρε άνθρωπε? Πώς συμβιβάζεις τα συμβίβαστα? Επαναστάτης και κατάδικος. Αφού είσαι καταδικασμένος, πού πας? Τι θα πετύχεις? Και δύο. Ναι, μπορώ δύο. Τα βιολογικά κριτήρια. Κρέας είμαστε και ουσίες. Και αίμα και κόκαλα. Δύο σχόλια μπορώ. Ναι. Επίσης, σκεφτόμουν πόσο χρήσιμο θα ήταν όλοι οι άνθρωποι που αναζητούν τέλος πάντων την ψυχή να είχαν πρώτα αφοσιωθεί στην χριστοκεντρική υγεία που είπατε, διότι αν το είχαν κάνει αυτό πρώτα, θα ήταν μετά οι αναζητήσεις τους πιθανόν, δεν θα είχαν ανάγκη καν. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο να υπάρχουν οι σοφοί εκπρόσωποι του Θεού να βοηθήσουν. Δηλαδή, αναρωτιόμουν. Με καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι πρώτα είχαν βαπτιστεί μέσα εισαγωγικά σε αυτό το φως και τη χαρά της Εκκλησίας. Γιατί μετά τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη, γιατί εγώ βλέπω στην καθημερινή μου επικοινωνία, που είναι συνεργασία και επιστημονική, λίγο να τους πεις για τα σπουδαία αυτά τα θέματα, που ασφαλώς δεν γνωρίζω, αλλά απλώς αναφέρω κάποιες λέξεις. Ο άνθρωπος τις παίρνει. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που αναρωτιόμουν. Αλλά οι άνθρωποι πρώτα. Επειδή οι επιστήμονες δυστυχώς εμβαθύνουν στο πρόβλημα, ασχολούνται με ανθρώπους που έτσι. Επιστημονικά μέσα σε κόα πουλάνε αυτό. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Και το δεύτερο είναι σε αυτή τη μελέτη που πραγματικά είχα κάποια στιγμή πολύ στεναχωρηθεί και θυμώσει με όλο αυτό το δύσβατο και το πολύπλοκο και το απαισιόδοξο και το σκοτεινό. Είχα κάνει μια μελέτη στους σχεδόν με τους πολίτες μέσα στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ της. Δηλαδή ένα τυχαίο δείγμα πραγματικά και μόνη μου και πάρα πολύ καιρό, η οποία μάλιστα είχε δημοσιευτεί και στην Καθημερινή και θέμα ήταν τι θέλουν οι Έλληνες, τι έχουν ανάγκη. Και ένα από τα στοιχεία που ήταν πάρα πολύ εμφανές ήταν η ανάγκη, η επιστροφή στην παράδοση και στη θρησκεία. Και αυτό ονόμαστηκε ευτυχισμένη Ελλάδα στη συγκεκριμένη μελέτη. Μάλιστα. Είχαμε δημοσίευση και στο περιοδικό μας. Μάλιστα, βεβαίως. Ίσως αποσπάσματα ή ολόκληρη ήταν. Νομίζω ολόκληρη ήταν η μελέτη σας που είχαμε δημοσίευση στο περιοδικό μας. Νομίζω. Ή αποσπάσματα. Αποσπάσματα μας κατάλαβα. Ναι. Και μακάρι να μπορούσε να ξαναδημοσιευτεί. Και επίσης, όταν το είχα δει ορισμένοι συναδελφοί μου, μου είχαν πει αυτό που έγραψες είναι ευχολόγιο. Όχι, πατέρα Βασίλε, δεν ήταν ευχολόγιο. Και καταρχάς, το ευχολόγιο καταρχάς, όχι, μα δεν εύχεται ήταν, να γίνουν αυτά πράξη. Αν δεν ήταν είναι ευχολόγιο, ναι, δεν θα μ' άφηναν οι διευθυντές μιας σοβαρής εφημερίδας. Βέβαια, και χωρίς μέσον, γιατί δεν πήγαμε μέσον, πήγα χτυπώντας πόρτα-πόρτα. Κι όμως άνοιξε κάποια πόρτα. Έτσι. Άρα, αν ήταν ευχολόγιο, δεν θα είχαν. Όχι, είναι επιστημονικά τα κριτήρια και αληθινά τα κριτήρια. Ο κόσμος διψάει έτσι. Για την παράδοση, την εκκλησία, την πίστη, τη χαρά. Διψάει. Αλλά δεν υπάρχει ο κόσμος να του το δώσει. Έτσι. Αυτό πιστεύω εγώ. Παραδείγματα.
Ωστόσο, αποφύγατε να μου πείτε εξουθενωτικά ερωτήματα. Παρότι αρκετοί από εσάς πιστεύετε στο ότι ο ψυχίατρος πέραν της φαρμακευτικής, το τονίζω, άλλη φαρμακευτική και άλλη η πνευματική υποστήλωση και η ψυχική υποστήλωση. Δεν μπορεί ψυχίατρος να υποστηλώσει ψυχικά άνθρωπο. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει το κριτήριο της υγείας που είναι ο Χριστός. Όταν έχεις το ευρωπαϊκό και το DSM για κριτήριο, τελείωσε. Είσαι εξ ορισμού, όχι μόνο ανίκανος να θεραπεύσεις, αλλά και επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Ωστόσο, πολλοί το θεωρούν, ναι, πάω και στον ψυχίατρο, λέει. Είδα ωφέλεια, λέει. Τι ωφέλεια είδες? Είδα κάποια ωφέλεια. Τι ωφέλεια? Έμαθες κάτι παραπάνω? Τι? Σου έδωσε την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να γίνεις καλά χωρίς να κάνεις κάτι. Αυτό είναι που θέλουν οι άνθρωποι. Να γίνουν καλά χωρίς να προσπαθήσουν. Γιατρέ, γράψε με ένα φάρμακο, σου λέει. Όταν τους πει να αποφεύγεις αυτό, εκείνο, ναι, δεν είναι καλός γιατρός, δεν μου γράψει φάρμακο. Εγώ δεν θέλω να αποφεύγω τίποτα. Θέλω ό,τι κάνω να συνεχίσω και να μου δώσεις ένα χάπι, ένα φάρμακο, να μην βλάπτομαι από αυτό που κάνω. Μπορείς να μου το κάνεις? Αυτό τότε είσαι γιατρός. Και το πήραν ήδη στις φαρμακοβιομηχανίες και λέει, τώρα εδώ τρίβουμε τα χέρια μας. Αφού θέλετε φάρμακα, θα σας τα δίνουμε τσουβαλιδών και θα οργανώσουμε και τους γιατρούς έτσι, ώστε να γράφουν φάρμακα, για να είναι καλοί γιατροί. Ναι, τελικά, αυτό είναι. Έχετε ένσταση προς το παρόν άλλη? Γιατί πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη Τρίτη θα ολοκληρώσουμε με την γκεμπελική μέθοδο που τελικά είναι το μανιφέστο της σύγχρονης ψυχιατρικής. Ορίστε. Ναι. Σκεφτόμουν ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη πάντα να ανήκει κάπου. Αυτό είναι να ανήκει στον ψυχίατρο, δηλαδή. Περιμένετε. Ναι. Έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου. Οι άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν εκεί, επειδή είναι χαμένοι και δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον εαυτό τους, τις ανάγκες τους, το τι τους γίνεται, όταν πάνε σε ένα ψυχίατρο, αισθάνονται την ασφάλεια ότι θα τους δώσει κάποια γραμμή και θα τους εντάξει κάπου. Όταν λοιπόν αυτοί που πηγαίνουν εκεί έχουν το ίδιο πρόβλημα και δένονται μεταξύ τους, μια ψευδή κατάσταση. Της εντάξεως. Αυτό λοιπόν τους ησυχάζει κάποιες, σε ένα σημείο. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κάτι παραπάνω, και αυτό τους βολεύει κιόλας. Και λέει, εγώ είμαι εκεί. Και τη μέθοδο που έχουν όλοι οι ψυχίατροι, και το έχω καταθέσει και παλιά, είναι ότι δεν φταίς εσύ, φταίνε οι άλλοι. Αυτό λοιπόν τους ανακουφίζει από ενοχές, από διλήμματα, από προβληματισμούς. Οπότε το πετάνε τον μπαλάκι στους άλλους, ησυχάζουν, μπαίνουν σε ένα κλίμα, ένα πάρτι εκεί που γίνεται, δεν ξέρω τι λένε εκεί πέρα. Ο γιατρός κάνει τη δουλειά του και κοιμάται τις πολλές φορές. Ωραία όλα αυτά. Ο χριστιανός τώρα, που έχει πνευματικό, τι δουλειά έχει εκεί πέρα? Αν πάει, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει και στο πνευματικό και στο ψυχίατρο? Βέβαια. Βέβαια, πρώτη φορά το ακούτε. Πάω βεβαίως και εκεί. Εγώ και σας είπα να πάω στο... Και εγώ έχω στείλει για να πάρουν φάρμακο όμως. Μάλιστα. Όχι για να βρουν λύση στο πρόβλημα. Διότι δεν είναι οργανικά θέματα αυτά. Οργανικά καταλήγουν. Ναι. Σωματοποιούνται τα ψυχικά μας θέματα. Και γίνονται προβλήματα και ασθενήματα και σωματικά. Δεν ξεκινάνε έτσι. Και δεν καταλήγουν και πουθενά. Ναι. Δεν καταλήγουν πουθενά.
Και νομίζω αυτό είναι ένα μάθημα που νομίζω οι περισσότεροι, αν το καταλαβαίνουν, αυτοί που θέλουν να καταλάβουν και που έχουν την ανάγκη να καταλάβουν. Αν δεν έχεις την ανάγκη, βρίσκεσαι σε αυτό και όπως το είπαμε την αρχή, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κυκαιώνα του δικού σου εαυτού με τα ίδια τα προβλήματα που σας δεν θέλεις να γίνεις. Σας θέτω ένα ερώτημα και το ερώτημα αυτό θέλω να μου το απαντήσετε την άλλη Τρίτη. Έχει γίνει στατιστική για το πόσοι προσέρχονται στους ψυχιάτρους άνδρες και πόσες γυναίκες. Μάλλον γυναίκες. Μήπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες που πάνε σε άνδρες ψυχιάτρους. Αυτό θα το δούμε την άλλη Τρίτη. Να σας πω, υπάρχει κανένας Άγιος, αφού λέμε για πνευματικούς ανθρώπους που πηγαίνουν σε ψυχιάτρους, υπάρχει κανένας Άγιος που αντιμετώπισε ποτέ ψυχολογικά προβλήματα. Εκτός από το... Ο Άγιος όχι. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πνευματικοί και είναι ιερείς που αυτά... Καλά, έχω ακούσει ότι υπάρχει μια περίπτωση. Εντάξει, αυτό άλλο ερώτημα να βάλετε. Υπάρχει ψυχίατρος που έγινε Άγιος. Σωστό, ρε. Θα δούμε στο μέλλον. Μπορεί. Έως εδώ και θα συνεχίσουμε με τους νέους μας.